συνέχεια του προηγούμενου βίντεο που δεν τα αποτύπωσε όλα. Εδώ είναι ένας κορμός ενός φίλικα που είχε κοπεί πριν 5 χρόνια. Είχε πει η αρμόδια υπηρεσία ότι θα το ξεπατώσει και θα βάλει κάποιο άλλο δέντρο εδώ πέρα, αλλά έμεινε στις υποσχέσεις. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα ότι η θάμνη είναι σε πολύ υψηλό ύψος. Οι φοίνικες είναι παντού. Έχουν διασπαρεί σε όλη σχεδόν την πλατεία και τείνουν να γίνουν ένα δάσος. Η θάμνη εδώ πέρα βλέπετε είναι χωρίς κλάδεμα. Άλλος φοίνικας εδώ πέρα, ο οποίος τείνει να γίνει δέντρο. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με τους θάμνους γύρω-γύρω. Άλλος φοίνικας, όπως είναι και απέναντι πάρα πολλοί φοίνικες, στους οποίους έχετε δει στο προηγούμενο βίντεο. Βλέπετε εδώ πέρα έχουν φυτρώσει δέντρα από σπόρους άλλων δέντρων. Φάμιλοι χωρίς κλάδεμα, όπως εδώ πέρα το σημείο που χωρίζει την παιδική χαρά από την πελατεία, οι θάμνοι έχουν ανέβει σε μεγάλο ύψος. Δεν προβλέπεται να καθαριστούν. Βλέπετε λοιπόν. Εδώ βλέπετε τους φοίνικες επάνω, οι οποίοι είναι σε κακό χάλι. Δεν έχει έρθει καμιά υπηρεσία, ώστε να αφαιρέσει τα ξερά κλαδιά. Ο καθαρισμός της πλατείας γίνεται από κάποιο συνεργείο, το οποίο μαζεύει ό,τι βαρύ αντικείμενο υπάρχει. Σκούπισμα δεν γίνεται καθόλου στην πλατεία. Άλλος φοίνικα, βλέπετε εδώ πέρα σε τι κατάσταση βρίσκεται. Εδώ κάποτε υπήρχε πράσινο και φυτό. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, όπως ποτίζεται. Και να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα τελικά η πλατεία αυτή έχει μετατραπεί από σε πλατεία που θα την επισκέπτονται και θα την χαίρονται κάποιοι δημότες. Έχει γίνει αφοδευτήριο σκύλων. Εδώ πέρα λοιπόν έρχονται και αφήνουν τα περιττώματά τους ή τα ούρα τους. Αυτά λοιπόν, δόση και συμμόρφωση.